Με τη Γάζα κλείσαμε, στη Γάζα επιστρέφουμε. Διαφορετικά όμως, στη δημιουργία και την ανάρτηση ενός βίντεο για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, προχώρησε ο ηθοποιός Άγης Εμμανουήλ. Την πρωτοβουλία του στήριξαν με τη συμμετοχή τους 13 ηθοποιοί που συμμετέχουν στο εν λόγω βίντεο, επιχειρώντας να προκαλέσουν την αντίδραση της κοινωνίας στα όσα δραματικά διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή για 5ο συνεχόμενο μήνα, με την εκοφατική απουσία και σιωπή και αδιαφορία από τους διεθνείς οργανισμούς. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο των Ελλήνων ηθοποιών και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε εδώ στο στούντιο. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών περιγράφει την κατάσταση στη Γάζα με διάφορους τρόπους. Μια κρίση της ανθρωπότητας. Μια ζωντανή κόλαση. Ένα λουτρό αίματος. Η Γάζα έχει γίνει τόπος θανάτου και απελπισίας. Οι οικογένειες κοιμούνται στο ύπαιθρο καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα. Οι ιατρικές εγκαταστάσεις δέχονται ανελαίτη επίθεση. Τα λίγα νοσοκομεία που είναι μερικώς λειτουργικά κατακλείζονται από τραυματίες και έχουν τεράστια έλλειψη όλων των προμηθειών. Οι μολυσματικές ασθένειες εξαπλώνονται σε υπερπλήρη καταφύγια, ενώ οι υπόνομοι ξεχυλίζουν. Περίπου 180 Παλαιστίνιες γεννούν καθημερινά μέσα σε αυτό το χάος. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ειδικά για τα παιδιά, οι τελευταίες 12 εβδομάδες ήταν τραυματικές, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς σχολείο. Τίποτα άλλο εκτός από τους τρομοκρατικούς ήχους του πολέμου. Η Γάζα έχει γίνει απλά ακατοίκητη. Περισσότεροι από 7.000 Παλαιστίνοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι, εικαζόμενοι νεκροί ή σε αργό βασανιστικό θάνατο, παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι αναφορές για εκτελέσεις σε χωράφια, βασανιστήρια και κακομεταχείριση πληθαίνουν, όπως και εικόνες πτωμάτων ανδρών, γυναικών και παιδιών σε αποσύνθεση που αφήνονται άταφα εκεί που σκοτώθηκαν και μερικά από αυτά τρώγονται από ζώα. Τεράστιες εκτάσεις της Γάζας, ολόκληρες πόλεις, χωριά, στρατόπεδα προσφύγων αυτή τη στιγμή σβήνονται από το χάρτη. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, 4 στους 5 ανθρώπους στον κόσμο που είναι σε κατάσταση λοιμού ή θανάσιμου είδους πείνας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι θάνατοι από την πείνα και τις ασθένειες κινδυνεύουν να ξεπεράσουν τους θανάτους από τους βομβαρδισμούς. Οι καθημερινές στατιστικές αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη του κατεπήγοντος. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, κατά μέσο όρο 247 Παλαιστίνοι σκοτώνονται κάθε μέρα, πολλοί από τους οποίους γίνονται κομμάτια. Σκοτώνονται 48 μητέρες σήμερα και πάνω από 117 παιδιά. Με αποτέλεσμα η UNICEF να μιλάει για πόλεμο κατά των παιδιών. Κάθε μέρα τουλάχιστον 3 γιατροί, 2 δάσκαλοι, τουλάχιστον ένας υπάλληλος των Ηνωμένων Εθνών και ένας δημοσιογράφος σκοτώνονται. Κάθε μέρα 629 άνθρωποι τραυματίζονται. Κάθε μέρα πάνω από 10 Παλαιστίνια παιδιά ακροτηριάζονται στο ένα ή στα δύο πόδια. Πολλά χωρίς αναισθητικό. Κάθε μέρα 3.900 Παλαιστινιακά σπίτια καταστρέφονται. Σκάβονται όλο και περισσότεροι ομαδικοί τάφοι, όλο και περισσότερα νεκροταφεία, γίνονται πεδία μάχης, βομβαρδίζονται, με αποτέλεσμα τη βίαιη εκταφή των πτωμάτων. Ολόκληρες οικογένειες πολλών γενναιών θα εξαλειφθούν και πολλά ακόμα Παλαιστίνια παιδιά θα γίνουν wounded child, no surviving family. Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που απαιτούν την άμεση, ασφαλή, ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και πλήρη, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση σε όλη τη Γάζα παραμένουν ανεκπλήρωτα. Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ζητούν κατάπαυση του πυρός έχουν αγνοηθεί. Η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίγουσα. Από τότε που ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες, μόνο σε μία ημέρα, στις 29 Δεκεμβρίου 2023, περισσότεροι από 1.703 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.252 τραυματίστηκαν. Στη Γάζα, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από το 85% του πληθυσμού, αναγκάστηκαν επανειλημμένα να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταφύγια τους περίπου 3, 4 ή περισσότερες φορές σε όλο και πιο συρρυκνούμενα κομμάτια γης, όπου συνεχίζουν να βομβαρδίζονται και να σκοτώνονται. Σήμερα, οι δυσκολίες στην εισαγωγή τροφίμων και βασικών ειδών έχουν φέρει τη Γάζα στο χείλος του λοιμού.
με τους ενήλικες να παρετούνται τακτικά από το φαγητό, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τρώνε τουλάχιστον κάτι κάθε μέρα. Η έλλειψη φαρμάκων, η έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, καθαρού νερού και ηλεκτρισμού είναι τεράστιες και έτσι μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων πεθαίνουν ή διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου. Οι θεραπείες προς καρκινοπαθείς και άλλες υπηρεσίες έχουν κλείσει εδώ και καιρό. Σε νοσοκομεία που μόλις λειτουργούν, γυναίκες υποβάλλονται σε καισαρική τομή χωρίς αναισθητικό. Σαν χειρίσεις που περιγράφονται ως σκηνές από ταινία τρόμου. Με πολλές από τις γυναίκες να υποβάλλονται σε κατά τα άλλα περιττές ιστερεκτομές σε μια προσπάθεια να σώσουν τη ζωή τους. In Gaza today, 625,000 children have not attended school for 3 months, with the United Nations Security Council expressing deep concern that the disruption of access to education is having a dramatic impact upon them, and that conflict has lifelong effects on their physical and mental health. Σχεδόν 90.000 Παλαιστίνοι φοιτητές δεν μπορούν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο στη Γάζα. Πάνω από το 60% του σχολείου, σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια και αμέτρητα βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες έχουν καταστραφεί. Και εκατοντάδες δάσκαλοι και ακαδημαϊκοί έχουν σκοτωθεί. Συμπεριλαμβανομένων κοσμητών πανεπιστημίων και κορυφαίων Παλαιστίνων μελετητών, εξαλείφοντας τις προοπτικές για το μέλλον της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων της Γάζας. Η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να απογοητεύει τον Παλαιστινιακό λαό παρά την απερίγραπτη, απάνθρωπη, γενοκτονική ρητορική από Ισραηλινούς κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους που συνδυάζονται με τις ενέργειες του Ισραηλινού στρατού στο έδαφος, παρά τη φρίκη της γενοκτονίας κατά του Παλαιστινιακού πληθυσμού που μεταδίδεται δυστυχώς ζωντανά από τη Γάζα στα κινητά μας τηλέφωνα, στις οθόνες των υπολογιστών και των τηλεοράσεών μας. Είναι η πρώτη γενοκτονία στην ιστορία όπου τα θύματα της μεταδίδουν τη δική τους καταστροφή σε πραγματικό χρόνο με την απελπισμένη μέχρι στιγμής μάταιη ελπίδα ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι. Ο Παλαιστίνιος πάστορας Μάνθερ Άιζακ απευθύνθηκε στην εκκλησία του αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα. Η Γάζα όπως την ξέραμε δεν υπάρχει πλέον. Πρόκειται για έναν αφανισμό. Πρόκειται για μια γενοκτονία. Θα σηκωθούμε. Θα σηκωθούμε ξανά όρθιοι από τη μέση της καταστροφής, όπως κάναμε πάντα ως Παλαιστίνοι, αν και αυτό είναι μακράν ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα που έχουμε δεχθεί. Καμία συγγνώμη δεν θα γίνει δεκτή μετά τη γενοκτονία. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Θέλω να κοιτάξετε στον καθρέφτη και να ρωτήσετε. Πού ήμουν όταν η Γάζα περνούσε μια γενοκτονία? Τέλος τον πόλεμο. Stop the war. Λοιπόν, stop the war το μήνυμα του βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε. Ο Άγης Εμμανουήλ είναι ο δημιουργός και ο άνθρωπος ο οποίος συνέλαβε την ιδέα αυτή και είναι στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, κύριε Εμμανουήλ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε μαζί μου εδώ. Ευχαριστώ που το μοιραστήκατε μαζί μας αυτό το βιντεάκι. Να ξεκινήσω ρωτώντας το αυτονόητο. Γιατί εσείς ένας ηθοποιός βγαίνετε μπροστά με ένα μήνυμα με πολιτικά στοιχεία, με πολιτικά χαρακτηριστικά, stop the war. Δεν το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε για πράγματα που συμβαίνουν μακριά από τη χώρα, έξω από τα σύνορα και μακριά από εμάς. Πρώτα απ' όλα αυτό ξεκινάει μάλλον από τη μέρα που γεννήθηκα και είναι λόγω χαρακτήρα. Με αγγίζει το θέμα, με ευαισθητοποιεί, είμαι αυτός ο χαρακτήρας, είμαι ενεργός άνθρωπος, ευαίσθητος, οπότε βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, συγκεκριμένα την ομιλία της δικηγόρου αυτής και θεωρώντας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ακριβή όσα άκουσα, άρχισα να κλαίω. Και αυτό μου έφερε την ιδέα να κάνω αυτή τη δράση. Mm-hmm. Για να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι και όταν κοιταχτώ στον καθρέφτη, να απαντήσω στον εαυτό μου ότι όταν γινόταν η γενοκτονία, αν είναι γενοκτονία, εγώ κάτι έκανα. Οι αντιδράσεις... Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στις αντιδράσεις του κόσμου, όσων το έχουν δει, οι αντιδράσεις των συναδέλφων που πήρατε τηλέφωνο, είδαμε 13, νομίζω, μέτρησα εγώ στο βίντεο που είδαμε εδώ, να στέκουν δίπλα. Είναι και ένα εκολαπτώμενο. Δύο ηθοποιοί, η μικρή Δανάη και ο Χιου Οντόνελο, ο βουλευτής, που δεν είναι ηθοποιοί. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Αμέσως κάποιοι, πρώτα απ' όλα, θέλανε να δουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Τους έστειλαν την ομιλία.
Κάποιοι απάντησαν αμέσως θα συμβάλλουμε, θα συμπράξουμε. Κάποιοι το σκέφτηκαν λίγο παραπάνω. Κάποιοι είπαν δεν θέλουμε. Κάποιοι χάθηκαν στη διαδρομή. Mm-hmm. Είχε απ' όλα. Όταν έγινε αυτό, οι αντιδράσεις από τον κόσμο που το είδαν. Κοιτάξτε, δημοσιεύτηκε σε ένα site και από κάτω είδα πολλούς haters να λένε ότι. Εντάξει, δεν είναι άξια λόγου. Άπλητη ηθοποίη, άπλητη αριστερή, διάφορα τέτοια. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι τόσοι που λένε μπράβο, παιδιά. Mm. Και σίγουρα υπήρχαν. Λέω για το συγκεκριμένο. Αναλόγως πώς θέλει να βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Εγώ προτιμώ να τα βλέπω ολιστικά και να προχωράω ανεξαρτήτως αυτού του πράγματος που αυτή μάλλον είναι η πέμπτη έκτη δράση που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε είμαι μαθημένος από αντιδράσεις και θετικές και αρνητικές, καθώς και για αυτό που συμβαίνει μετά, που είναι λίγο πληγωτικό μετά από μία δράση. Αυτό δεν είναι τίποτα φοβερό, αν και μου πήρε ένα μήνα. Αλλά το προηγούμενο που πήγα τρέχοντας στη Γλασκόβη, ήλπιζα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι με αυτό. Πριν πάμε στη Γλασκόβη, ναι, θέλω να μείνω σε αυτό. Και θέλω να μείνω σε αυτό γιατί είναι ένα θέμα που πονάει. Είναι ένα θέμα που πονάει την ανθρωπότητα γενικότερα. Mm-hmm. Το βλέπουμε να προσπαθεί να εκφραστεί, αλλά να μην βρίσκει τρόπο να εκφραστεί. Και το βλέπουμε να έχει μια συνέχεια. Είμαστε στον πέμπτο μήνα, δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει από εδώ και πέρα. Μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο, μπορεί να τελειώσει αύριο μεθαύριο, μακάρι. Αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο επί του παρόντος. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το μήνυμα που περνάτε. Στα δικά μου τα μάτια είναι σαφές. Mm-hmm. Ωστόσο, κάποιος ο οποίος δεν την ξέρει την περιοχή, το μήνυμα που παίρνει είναι ποιο? Ότι είναι ένα μήνυμα κατά του πολέμου, αυτό το οποίο βγαίνει, είναι ένα μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης, είναι ένα μήνυμα κατά του Ισραήλ? Πού στέκει αυτό το βίντεο πολιτικά? Κοιτάξτε, είναι η επικεφαλίδα του, όπως πρόκειται για ένα αντιπολεμικό βίντεο. Γι' αυτό φρόντισα να αφαιρέσω και από την ομιλία της δικηγόρου της Νότιας Αφρικής, να αφαιρέσω στοιχεία που. Mm-hmm. Προφανώς είναι υποκειμενικά ενδεχομένως, για να είναι όσο πιο ουδέτερο γίνεται. Αλλά τώρα δεν είμαι και σίγουρος. Θέλω να πω ότι όποιος έχει μάτια βλέπει αυτό το κακό που γίνεται εκεί. Εμείς θέλουμε το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο να σταματήσει ο πόλεμος, χωρίς να πάρουμε τη θέση του ενός ή του άλλου. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, σας το είπα ότι επειδή την περιοχή την έχω βιώσει και επειδή θυμάμαι και παλιότερα τοποθετήσεις και ηθοποιών συναδέλφων σας, ακόμα και από το Hollywood, οι οποίοι τόλμησαν να εκφράσουν άποψη όταν συνέβαιναν πράγματα, ακόμα και Ισραηλινών ηθοποιών. Έτσι, είχαμε την Γκαλ Γκαντότ, η οποία πήρε θέση και την πήρε και τη σήκωσε φέτος λόγω του ότι πήρε θέση. Στο παρελθόν ήταν ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ήταν η Πενέλοπε Κρούς, το συζητήσαμε, οι οποίοι βρέθηκαν να κοιτάζουν τα συμβόλαιά τους για το αν θα έχουν συνέχεια ή όχι. Το ζυγίσατε αυτό, αν θα πρέπει να πάρουμε θέση για ένα ζήτημα το οποίο, εκτός από το ότι πονάει και μας πονάει ανθρώπινα βλέποντάς το, έχει και κάποιες άλλες προεκτάσεις. Καθόλου. Γιατί δεν είμαι ούτε στο Hollywood, ούτε στο ελληνικό, από επιλογή, γιατί ξεκίνησα την καριέρα μου με αυτή την προοπτική ως πρωταγωνιστής. Αλλά με τράβηξε η ελευθερία. Θέλω να είμαι ανεξάρτητος. Οπότε κάνω αυτό που νιώθω και δεν με νοιάζει καθόλου αν μπορεί να συμβεί κάτι στη δουλειά μου. Μου είπατε πριν και σας επανέφερα στην τάξη για να μιλήσουμε για τη Γάζα ότι έχετε κάνει και άλλα πράγματα στο παρελθόν. Η ακτιβιστική δράση δεν είναι κάτι καινούριο. Είχατε ιδέες στο παρελθόν, τις υλοποιήσατε. Ναι. Θα σας ζητήσω να τις περιγράψετε λίγο και θα σας ζητήσω να μας πείτε ποιο ήταν το outcome, ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλειών που είχατε. Η μία είχε να κάνει με το κλίμα. Η μία ήταν με το κλίμα και η άλλη ήταν για τον υγειαλό το 14, για την προστασία του υγειαλού. Διοργάνωσα 2 μήνες μετά το θάνατο του Μανώλη Γλέζου ένα μικρό περίπατο, όχι μεγάλο, αναβιώντας κάπως τη διαδρομή που έκανα από την Κουμουνδούρου μέχρι την Ακρόπολη το βράδυ που κατέβασε την ναζιστική σημαία. Η πρώτη, ας πούμε, δράση που έκανα ήταν που είχα κατέβει στις φωτιές στην Ηλία με είδη πρώτης ανάγκης για πυροσβέστες που θα έβρισκα και βρήκα, δεν ήξερα. Πήγαμε στις φωτιές δηλαδή και τους βρήκα. Mm-hmm. Αυτά τα λίγα. Η Γλασκόβη. Η Γλασκόβη την προτείναν επιφύλακτα στον καθένα να κάνει τη δική του Γλασκόβη. Ίσως δεν χρειάζεται να τρέξει 2.000 χιλιόμετρα, αλλά η υπέρβαση είναι πολύ σημαντικό. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των δράσεων ήταν παροδικά προφανώς. Κάτι πρόσθεσαν, δεν περιμένω να αλλάξει ο κόσμος, αν και αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου.
Αλλά ήταν μεγάλα μαθήματα ζωής, ειδικά η Γλασκόβη. Δηλαδή, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι ένα μπουκαλάκι νερό και λίγη ζέστη. Όλο αυτό σε μια διαδρομή η οποία ήταν πόσα χιλιόμετρα και πόσο διήρκησε. Ήταν 2.121 χιλιόμετρα μαζί με το μαραθώνιο που συμπλήρωσα εδώ στην Αθήνα. Ήταν και στα γενέθλιά μου 14 Νοεμβρίου, οπότε γύρισα για να τρέξω το μαραθώνιο μετά από όλα αυτά. 87 μέρες, 77 μόνος, 6 τραυματισμοί, 3 φορές να σκοτωθώ. Πολύ μοναξιά και ταυτόχρονα μεγάλη σύνδεση, απίστευτη με τη φύση, με τα ζώα που συναντούσα στον δρόμο και μου κάναν παρέα ή νόμιζα ότι μου κάναν παρέα. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία και το ξαναλέω, την προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, θεωρώ, από την υπέρβαση του καθενός. Και θα πω και μια φράση που μου αρέσει πολύ, ότι πολλά ατομικά καλά φέρνουν σχεδόν πάντα ή πάντα ένα μεγάλο κακό και ζούμε αυτή την περίοδο στην ανθρωπότητα παντού. Άγης Εμμανουήλ, τον ευχαριστώ θερμά, ηθοποιός και ακτιβιστής, θα πω εγώ. Ερασιτέχνης. Για την παρουσία του στο Δελτίο απόψε. Ευχαριστώ κύριε Εμμανουήλ.